Αν και εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος να πω αν είμαι ευχαριστημένος, γιατί εγώ, ξέρετε, τώρα κουκουβαγίζω λιγάκι, τα βλέπω όλα καλά. Θεωρώ ότι πιο σωστή εικόνα θα έχετε εσείς, οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος. Σε πρώτη φάση όμως, σε πρώτη εικόνα, τα σχόλια είναι θετικά. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάννης Τρουπής μιλά για την έκθεση Μελοπόννησος Expo 2024 που πραγματοποιείται στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης από τις 10 έως τις 14 Απριλίου. Η συμμετοχή επιχειρήσεων είναι αρκετά σημαντική όχι μόνο από την περιοχή της Αρκαδίας αλλά και ολόκληρης της χώρας. Όσο αφορά την κυρία Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, που είναι η υφυπουργός Ανάπτυξης και εγκαινίασε μαζί με τον κύριο Πτωχό την έκθεση, όπως προείπατε σήμερα. Είχε μία επίσκεψη στη ΒΠΕ Τρυπόλεως και από ό,τι μόλις πληροφόρησε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒΠΕ, τον κ. Πετρόπουλος, που είναι και μέλος του Μιλητηρίου, αφιέρωσε πραγματικά πάρα πολύ χρόνο, όλη τη μέρα και είδε μία προς μία πολλές επιχειρήσεις και ιδιαίτερες φαρμακοβιομηχανίες, αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο και είπε ότι θα ξανακατέβει για να δει τι γίνεται, για να είναι κοντά και να βοηθήσει στο μέτρο που μπορεί. Καθώς ρώτησε και επίσης για τα προβλήματα της ΒΠΕ, στο μέτρο που μπορεί και αυτή να βοηθήσει για να επιληθούν. Η κλάδη είναι αρκετή. Έχει δοθεί, χωρίς να το πιέσει κάποιος, μια ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Έχουμε προς ευχάριστη εκπληξή μας από τη Βόρεια Ελλάδα μεγάλους κατασκευαστές με βαριά βιομηχανία, οι οποίοι έχουν μπει σε τόσο πολλά έξοδα να κατέβουν κάτω, να νοικιάσουν πάρα πολύ μεγάλο χώρο. Αλλά ξέρετε, είναι και ογκώδη μηχανήματα που έχουν μεγάλο εξοδολόγιο στη μεταφορά και στο στήσιμο. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί βλέπουν φως, βλέπουν κάτι, βλέπουν ότι εδώ. Έχουν πιστεί από τις προηγούμενες Expo ότι περνάει πολύ κόσμος, εξού και ήρθαν να εκθέσουν προϊόντα, γιατί ξέρουν ότι θα περάσει πολύ κόσμο να τα δει. Αυτό μας δίνει, ξέρετε, την αισιοδοξία, ώστε και οι επόμενες Expo πώς θα πούν να κινηθούν και να είναι και πιο δυνατές για να προσελκύσουμε και πιο μεγάλους και πιο πολλούς σε αριθμό εκθέτες. Πολύ σημαντική είναι και η παρουσία των αρκαδικών επιχειρήσεων που καταλαμβάνουν τα 2.500 κυβικά μέτρα από τα 4.000, σημειώνει ο κύριος Τρουπής, με το Επιμελητήριο Αρκαδίας να επιδοτεί την διαφορά του ενοικίου από το 2019. 2.500 περίπου τετραγωνικά από τα 4.500 καλύπτονται από αρκάδες επιχειρηματίες, τους οποίους μου δίνεται και ευκαιρία τώρα να πω ότι το Επιμελητήριο τους επιδοτεί το ενίκιο λόγω των τελευταίων αυξήσεων στην αγορά που όλα έχουν αυξηθεί. Δίνουμε τη διαφορά ώστε το ενίκιο να πάει όσο ήταν το 19. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα κόστος για το Επιμελητήριο. Από την άλλη πλευρά όμως είναι μια ανταποδοτικότητα από τις εισφορές των μελών που επιστρέφουμε πίσω κάποια χρήματα. Κυρίως για λόγους πρακτικούς αλλά και ψυχολογικούς. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Στη συγκεκριμένη έκθεση, το κομμάτι του τουρισμού δεν θεωρώ ότι μπορεί να αναδειχθεί, για να είμαι ακριβής αυτά που λέω. Υπάρχουν επιχειρήσεις εστίας, υπάρχουν επιχειρήσεις με πολλές υπηρεσίες σε software, πάρα πολλές. Υπάρχουν επιχειρήσεις σε νέες τεχνολογίες όσον αφορά την ψύξη θέρμανση. Γιατί ξέρετε, αυτά δεν θεωρούνται τετριμένα. Χρόνο με το χρόνο αλλάζει η τεχνολογία και με όλα αυτά που γίνονται με την ενέργεια, ο κόσμος οφείλει να ενημερωθεί για τις νέες τεχνολογίες, ώστε να έχει λιγότερο εξοδολόγιο ένα μήνα σε περιόδους που θέλει ή ψύξη να έχει ή θέρμανση να έχει. Και σε επίπεδο για ιδιώτες αλλά και σε επίπεδο για επαγγελματίες. Όσο αφορά τον τουρισμό, ο τουρισμός και ο τομέας της αγροδιατροφής είναι οι δύο άτμο μηχανές της Ελλάδας που εκεί πρέπει να πέσει το βάρος. Τέλος, ο κύριος Τρουπής αναφέρθηκε στις κρούσεις που έχει δεχθεί από ευρωβουλευτές οι οποίοι επιθυμούν να επισκεφτούν την έκθεση. Έχουμε δεχθεί σαν Επιμελητήριο κρούσεις από κάποιους οι οποίοι θέλουν την έκθεση να την επισκεφτούν στα πλαίσια, αν θέλετε, και της προεκλογικής τους εκστρατείας και ανάδειξη του βιογραφικού τους μέσω της έκθεσης. Και είμαστε εδώ υπερκομματικά, υπεράνω χρωμάτων και κομμάτων. Όποιος μας τηλεφωνεί, τον δεχόμαστε και κάνουμε μαζί του τη βόλτα.